Εσύ τον άντρα σου, άμα σου έλεγε να πάει στο Survivor, θα τον άφηνες. Α, βαλτί είναι. Γιατί? Έχει μιλήσει με τον Μάζη σίγουρα. Έλα, πες μου ρε, εσύ. Άκουσα βλοντάκι, σας έφερα από κοντά, σας γνώρισε. Βλέπω και τον άλλον εκεί και λέω, για σκέψου. Καταρχάς δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θα μπορούσε να φύγει τόσο πολύ καιρό μακριά από τα παιδιά. Τα μάζει τα παιδιά πώς θα τα άντεχε. Άτιμη! Δεύτερον, έτσι και έκανε τίποτα, θα πήγαινε εκεί! Πετώντα τον Δημήτρη. Όχι, πες μου τώρα σοβαρά. Θα ήταν καλός ο Δημήτρης αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ. Βρεάσει αυτός. Αυτός πες ότι ήθελε να πάει. Εσύ θα ήσουν χαλαρή. Αλήθεια τώρα πέρα. Τώρα γιατί ξύνεις πλέγες, Ελένη. Γιατί να κάνεις. Πλάκα κάνουμε. Μιλάμε μεταξύ μας. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν θα μου άρεσε. Καλά, δεν κακό. Δεν θα μου άρεσε. Και εγώ θα σκεφτόμουν πού πάει. Και όλες αυτές εκεί που θα τον περιτριγυρίζουν. Και τόσο καιρό μακριά μου. Κατάλαβες, Ελένη. Οι πειρασμοί, Ελένη, είναι καθημερινοί. Σκάνε από παντού, από κάθε γωνιά. Να μην κρατάω κι εγώ, να μην φυλατώ. Να μην σαν γυναίκα δεν φυλάς λίγο τα. Δεν είσαι πόσα χρόνια είστε μαζί, όχι γάμος, 15. Όλα. 15 χρόνια και βράζεις ακόμα, μ' αρέσεις. Ναι. Μ' αρέσεις, μα πρέπει να υπάρχει βράσιμο, Ελένη. Για να κρατηθεί ζωντανή η σχέση. Πού πήγες, τι έκανες, με ποιο μιλούσες, καταλαβαίνετε. Όχι, είμαι πολύ πιο χαλαρή από παλιά τώρα, δεν το συζητώ. Α, έτσι είναι το πιο χαλαρό. Ναι. Όχι, είμαι χαλαρή. Έλα, Ελένη, σταμάτα.